Επειδή όμως η διακοπή, είπε χθες ο κύριος Δημητριάδης σε μια συζήτηση που είχαμε προσωπική, ότι αν κάνετε διακοπή και μετά πρέπει για κάποιο λόγο, αν συνέβηση ικανοποιηθεί και οι ενώσεις και η ΕΠΟ πρέπει να επαναρχίσουμε και θα χρειαστεί άλλη συνέλευση, δηλαδή 15 μέρες δεν θα παίξουμε, αν πρέπει να ξαναπαίξουμε, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Το δεύτερο σκέλος αυτής της ψηφοφορίας αναφέρεται σε παροχή εξουσιοδότησης. Θα λέω όσο πιο αργά μπορώ. Σε παροχή εξουσιοδότησης προς την εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, ούτως ώστε εάν οι συνθήκες οι οποίες επιβάλλουν σήμερα διακοπή αλλάξουν, να μην χρειαστεί νέα συνέλευση, αλλά η επιτροπή εκτάκτων θεμάτων, ακόμα και την ίδια μέρα που θα προκύψει μια βελτίωση του τοπίου, να δώσει την εντολή, την πλειοψηφιότητα, την εξουσιοδότηση πια εκείνη, σε όλες τις ενώσεις να ξαναρχίσουν. Εκείνο το οποίο επίσης μου είπαν χθες διάφοροι πρόεδροι, είναι ότι εάν ληφθεί μια απόφαση τέτοια από την συνέλευση, κυρίως από τις ΕΠΣ βέβαια, και κάποια ΕΠΣ για δικούς λόγους δεν συμμορφωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή εδώ μιλάμε για σοβαρά θέματα και βαριά θέματα, δεν πιστεύω προσωπικά ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Το θεωρώ στα όρια του αδιανόητου. Εάν όμως κάτι τέτοιο συμβεί, με ιδιαίτερη λύπη, θα πρέπει η Εκτελεστική Επιτροπή να εξουσιοδοτηθεί από τη συνέλευση ότι θα αναστείλει την ιδιότητα μέλους όποια ΕΠΣ πάει κόντρα στη συνέλευση. Άρα λοιπόν, όπως έχει δικαίωμα να το κάνει η Εκτελεστική Επιτροπή για σοβαρούς λόγους. Δεν χρειάζεται. Αυτό πιστεύω και εγώ. Είναι άλλο πράγμα να το πει η Εκτελεστική Επιτροπή που έχει δικαίωμα να το κάνει και άλλο, υποχρεωμένη είναι, και άλλο πράγμα να έχουμε μια τέτοια εντολή από τη Γενική Συνέλευση. Άρα λοιπόν το παραλαμβάνω ότι η πρόταση επί της οποίας καλείστε να ψηφίσετε με τα πράσινα και τα κόκκινα καρτελάκια είναι πρώτον διακοπή των αριστερικών πρωταθλημάτων, εξουσιοδότηση στην Εκτελεστική Επιτροπή να επαναρχίσει τα πρωταθλήματα εάν οι συνθήκες διαφοροποιηθούν και δεν έχουμε αυτό τον ταλκά, θα με επιτρέψει αυτή την, όχι καλό έχει λέξη, τον ταλκά του, τον φραγμό στο πέτσι του Μητρώου, και τρίτον, αναστολή ιδιότητας μέλους για όποια ΕΠΣ πάει κόντρα στην πλειοψηφία όπως αυτή θα διαμορφωθεί σε λίγο. Αυτή είναι η πρόταση. Και πώς. Να μας φύγει. Όχι τώρα άλλος, όχι άλλος τώρα κύριε Καρά. Είχαμε τις προτάσεις λίγο, δηλαδή έκανα μια πρόταση από το. Τι πρόταση κάνετε. Έκανα ότι θα πρέπει να αποφασίσουν οι ενώσεις με τα μέλη τους. Αυτό δεν μπορεί να το πει η συνέλευση. Δεν μπορεί η συνέλευση να διατάξει τις ενώσεις από τα μέλη τους. Δεν είχαμε σε καμία εξογόνηση από τα μέλη για να πάρουν μια τέτοια αποφασία. Μην ψηφίσετε. Μην ψηφίσετε. Προχωράμε σε ψηφοφορία ονομαστικά. Η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης. Λευκό. Η ΠΑΕ Βόλος. Λευκό. Η ΠΑΕ Ιωνικός. Και δύο, συγγνώμη, δεν ήμουν στην Ελλάδα. Λευκό. Η άλλη μετά τα χιλιά δεν έγινε τώρα. Τώρα μιλάμε για την ΠΑΕ Λαμία. Λευκό. Λευκό. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Όχι. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει πει... Ναι. Ναι. ΠΑΕ ΠΑΟ. Ναι. Ναι. Η Super League 2, ο κύριος Σταμούλης. Ναι. Ο κύριος Πρίτσας. Ναι. Ο κύριος Τσιολέκας. Ναι. Ναι. Η ΕΠΣ Αθηνών. Ναι. Η ΕΠΣ Ετωλοακαρνανίας. Ναι. Η ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής. Έτσι πρέπει να συμπαθήσουμε μαζί. Έτσι πρέπει. Και η ΕΠΣ Αρκαδίας. Ναι. Η ΕΠΣ Άρτας. Ναι. Η ΕΠΣ Αχαΐας. Ναι. Η ΕΠΣ Βιωτίας.
Ναι. Η Έψη Γρεβενών. Ναι. Η Έψη Δράμας. Ναι. Η Έψη Δυτικής Αττικής. Ναι. Η Έψη Δωδεκανήσου. Ναι. Η Έψη Εύρου. Ναι. Η Έψη Βίας. Ναι. Η Έψη Βρυτανίας. Ναι. Η Έψη Αχίνθου. Ναι. Η Έψη Λίας. Όχι στο πρώτο θέμα, από τη στάδα 2. Όχι στο πρώτο θέμα, από τη στάδα 2. Η Έψη Μαθίας. Ναι. Η Έψη Πύρου. Ναι. Η Έψη Ηρακλείου. Ναι. Η Έψη Εσπρωτείας. Ναι. Η Έψη Θεσσαλίας. Ναι. Η Έψη Τράκης. Ναι. Η Έψη Καβάλας. Ναι. Η Έψη Καρδίτσας. Ναι. Η Έψη Καστοριάς. Ναι. Η Έψη Κερκύρας. Ναι. Η Έψη Κεφαλινίας Τάκης. Ναι. Η Έψη Κυλικής. Ναι. Η Έψη Κοζάνης. Ναι. Η Έψη Κολυμπίας. Ναι. Η Έψη Κυκλάδων. Ναι. Η Έψη Λακωνίας. Όχι. Η Έψη Λάρισας. Ναι. Η Έψη Λασιθίου. Ναι. Η Έψη Λέσβου. Ναι. Η Έψη Μακεδονίας. Ναι. Η Έψη Μεσσηνίας. Ναι. Η Έψη Ξάνθης. Ναι. Η Έψη Πειραιά. Όχι. Η Έψη Πέλλας. Ναι. Η Έψη Πιερίας. Ναι. Η Έψη Πρέβεζας Λευκάδας. Ναι. Η Έψη Ρεθύμνου. Ναι. Η Έψη Σάμου. Ναι. Η Έψη Ερών. Ναι. Η Έψη Τρικάλων. Ναι. Η Έψη Διότιδας. Ναι. Η Έψη Φλόρινας. Ναι. Η Έψη Φωκίδας. Ναι. Η Έψη Χαλκιδικής. Ναι. Η Έψη Χανίων. Ναι. Η Εψίου. Ναι. Η Πεψάλας. Ναι. Ναι. Να παρακαλώ στην αναφή. Η Ένωση Προπονητών. Ναι. Ναι. Υπάρχει κάποιος που δεν ψήφισε από τους παρόντες. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι 57 ναι, 4 όχι και 4 λευκά. Ευχαριστώ.